Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για μια ακόμη φορά σε αυτό το συνέδριο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιωτάκο πάντα για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ και να παρουσιάζω τα δικά μου θέματα που κάθε χρόνο έχουν να κάνουν γύρω από τα παιδιά και κυρίως για την εφηβεία με την οποία ασχολούμαι. Σήμερα έχω κάνει ένα συνδυασμό ενός ζητήματος που είναι πάρα πολύ σοβαρό στις μέρες μας, το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Βλέπουμε όλο και περισσότερα περιστατικά να παρουσιάζονται. Βλέπουμε μία αυξητική τάση. Βλέπουμε τα ποσοστά να κατεβαίνουν ηλικιακά, ενώ στο παρελθόν βλέπαμε τέτοιου είδους ζητήματα τουλάχιστον στο λύκειο και στο γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή τα γεγονότα φτάνουν να αποτυπώνονται και στο δημοτικό, αλλά και πιο πριν, από τις πρώτες τάξεις πριν το δημοτικό, το νήπιο και το προνήπιο, με πιο ήπιες βεβαίως συμπεριφορές, αλλά που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στην έννοια του σχολικού εκφοβισμού. Βέβαια, το θέμα είναι ότι υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα, μας έχει προβληματίσει αρκετά και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους και λύσεις για αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Μελετώντας τις έρευνες, αλλά και εργαζόμενοι κοντά στο πεδίο με εφήβους, βλέπω ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά, βλέπω παραβατικούς ανήλικους, βλέπω παιδιά που έχουν διαταραχές συμπεριφοράς, προκλητικές συμπεριφορές, εναντιωματικές συμπεριφορές και τα σχετικά. Και αυτό το οποίο βλέπω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η έλλειψη του συναισθήματος, το κομμάτι αυτό που θα λέγαμε της ενσυναίσθησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, τα άτομα αυτά να αποκτήσουν το κομμάτι των συναισθημάτων που τους λείπει για πολύ συγκεκριμένους λόγους στο κάθε παιδί, δεν είναι κάτι γενικευμένο. Πολύ γενικά θα ήθελα να παρουσιάσω λίγο την κατάσταση λέγοντας ότι εντάξει, έχουμε αρχίσει και έχουμε λίγο υψηλά ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν. Είμαστε περίπου στις πρώτες 10 θέσεις στην Ευρώπη. Ένα στα τρία παιδιά αναφέρουν ότι έχουν υποστεί ή δεχτεί κάποιο είδους σχολικό εκφοβισμό. Ένα στα έξι δηλώνουν πως το σχολείο δεν τους έχει μάθει να μην εκφοβίζουν ή πώς να αντιμετωπίζουν αυτόν τον εκφοβισμό. Πολλές φορές αυτός ο εκφοβισμός είναι φυλετικός, μπορεί να επηρεάζει περισσότερο τα κορίτσια ή τα φτωχά παιδιά, παιδιά με οικονομικά προβλήματα, παιδιά που μπορεί να έχουν μεταναστεύσει από άλλη χώρα, γενικώς παιδιά που μπορεί να διαφέρουν σε κάτι από τα υπόλοιπα. Άρα εδώ το κομμάτι της διαφορετικότητας είναι αυτό που επικεντρώνεται κυρίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο, η διαφορετική κουλτούρα, η μειονότητα, όλα αυτά που μπορεί να είναι κάτι διαφορετικά, κάπως διαφορετικά για κάποιο παιδί και μπορεί να επηρεάζουν πάρα πολύ το ίδιο μέσα στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, το λέμε πάντα και νομίζω το υποστηρίζουμε όλοι, ότι η συμπεριφορά του παιδιού δεν εκδηλώνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον γιατί εκεί κάτι συμβαίνει. Προφανώς αυτές οι συμπεριφορές έρχονται από πριν, από το οικογενειακό περιβάλλον, που έχουν μάθει ένα συγκεκριμένο πρότυπο επικοινωνίας, που έχουν μάθει συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, που έχουν μάθει συγκεκριμένους τρόπους να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, τα προβλήματά τους. Οπότε και τη βία τις περισσότερες φορές την έχουν δει εκεί με έναν τρόπο, έμεσο ή άμεσο. Πώς έρχεται όμως η ενσυναίσθηση τώρα να μειώσει αυτό το θέμα, να το επιλύσει ενδεχομένως? Πάντως είναι πολύ ουσιαστικός παράγοντας και από τη στιγμή που τα παιδιά αυτά φαίνεται να έχουν δυσκολία σε αυτό και στην έκφραση του συναισθήματος και στην διαχείριση του συναισθήματος και πολλές φορές στην πλήρη απουσία του συναισθήματος, η ενσυναίσθηση είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό που ίσως θα μπορούσε να ευνοήσει αυτά τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν θετικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και θετικές πια κοινωνικές σχέσεις. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης και εσωτερήκευσης των συναισθημάτων του άλλου. Είναι αυτό που λέμε μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που ξεκινάει πολύ πριν, από τη βρεφική ηλικία. Δεν είναι κάτι που το συναντάμε στην εφηβεία ή στην ενήλικη ζωή αποκλειστικά. Απλώς εκεί είναι ίσως πιο εύκολο να το διακρίνουμε, γιατί υπάρχουν ευθείες συμπεριφορές πια που μας δηλώνουν αν ένα άτομο εκφράζει αυτό το συνέστημα θετικά, εκφράζεται κάπως αρνητικά ή έχει απουσία συναισθήματος. Στη βρεφική ηλικία είναι τα πρώτα σημάδια αυτής της ενσυναίσθησης που έχουν να κάνουν πολύ με το κλάμα. Συνεχίζεται και αναπτύσσεται στην προσχολική
ηλικία και συνεχίζεται και τα υπόλοιπα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει και μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η εκπαίδευση ξεκινάει πολύ νωρίς και μέσω της οικογένειας. Δηλαδή, οι γονείς είναι αυτοί που θα μεταδώσουν αυτή τη δεξιότητα στο παιδί τους. Υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα στάδια, τα οποία εάν δεν υπάρχουν μέσα στην οικογένεια με έναν τρόπο, προφανώς το παιδί δεν θα φτάσει ποτέ στο κομμάτι της ενσυναίσθησης ή δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τα συναισθήματά του, και έχουμε και μια πολύ μεγάλη δυσκολία σε αυτά τα παιδιά να αναγνωρίσουν και τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα. Οπότε, το πρώτο είναι η επίγνωση των συναισθημάτων του παιδιού, η αναγνώριση των συναισθημάτων, η επιβεβαίωση των συναισθημάτων του από το περιβάλλον, η βοήθεια από το περιβάλλον να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα και πώς με αυτά τα συναισθήματα και αυτά τα προβλήματα που έχει θα μπορεί να επιλύσει το όποιο θέμα του προκύψει. Βεβαίως, εμείς εδώ, όπως η εμπειρία δείχνει, χωλαίνουμε λίγο στο κομμάτι του να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους. Και αυτό που έχω δει περισσότερο στις οικογένειες είναι ότι δεν είναι αποδεκτά συνήθως τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί είναι πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε και ως γονείς. Οπότε αυτά παρακάμπτονται ή τείνουν να υποτιμούνται, και άρα το παιδί πολλές φορές συσσωρεύει αυτό το θυμό, που έρχεται και βγαίνει κάπου αλλού, σε άλλα πεδία κοινωνικά, όπως το σχολείο, σε παρέες και τα σχετικά. Λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό για το κομμάτι της ενσυναίσθησης, άρα και για το πώς μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου και για να τα διαχειρίζομαι, είναι η μίμηση προτύπων. Πώς το παιδί θα δει αυτή την εικόνα από την οικογένειά του, άρα με αυτόν τον τρόπο θα εκφράζει και εκείνο τα συναισθήματά του. Αργότερα θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δει και να μάθει πράγματα από τα μέσα, από ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής. Η ενσυναίσθηση μπορεί να είναι και έμφυτη και επίκτητη. Έμφυτη είναι αυτή η γνωστική ενσυναίσθηση, θα λέγαμε γνωστική συνιστόσα, που αναπτύσσεται όσο αναπτύσσεται και το άτομο, ενώ η επίκτητη αποκτιέται από το άτομο μεταγενέστερα, κατόπιν μάθησης και εξάσκησης στα συναισθήματα. Τώρα, πώς συνδέεται το κομμάτι της ενσυναίσθησης με την εκπαίδευση? Η διαδικασία της μάθησης είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική και έχει και αυτή να κάνει με την έννοια των συναισθημάτων εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και γενικά στον χώρο του σχολείου. Οι γονείς, όπως προανέφερα, είναι οι πρωτοπόροι σε αυτό, όμως και οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που μπορούν να διδάξουν στους μαθητές το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ζητήματα που μπορούν να έρχονται μέσα στο σχολείο και να έχουν να κάνουν με το συνέστημα, με το μοίρασμα, με την αναγνώριση των συναισθημάτων, με τη βοήθεια, την αλληλεγγύη, την ενσυναίσθηση του συμμαθητή μου, της συμμαθήτριάς μου και ούτω καθεξής. Οι μαθητές που φαίνεται ότι έχουν μοιηθεί σε μια συναισθηματική αγωγή, σε μια συναισθηματική αποδοχή και έκφραση, φαίνεται ότι παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σαφώς, αλλά εκτός από αυτό λιγότερο παραβατικές συμπεριφορές, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Έρευνες πάνω στο κομμάτι της ενσυναίσθησης στην εκπαίδευση δείχνουν ότι τα κορίτσια προφανώς και στερεοτυπικά αλλά και στην πραγματικότητα μάλλον δείχνουν μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης από ότι τα αγόρια. Τα άτομα που είναι βία παρουσιάζουν αντικοινωνικές συμπεριφορές ή παραβατικότητα και δείχνουν να έχουν λιγότερο επίπεδο ενσυναίσθησης έως και καθόλου. Και επίσης, τα αγόρια που είναι βία σχετίζεται αρνητικά η ενσυναίσθηση αυτή. Για τα κορίτσια δεν υπάρχει κάποια τέτοια σύνδεση. Επίσης, έρευνες διάφορες που έχουν γίνει σε σχέση με την ενσυναίσθηση και τον εκφοβισμό, δηλαδή δράσεις που έχουν γίνει σε σχολεία, δραστηριότητες από τους εκπαιδευτικούς, επιμορφώσεις και τα σχετικά, δείχνουν ότι υπάρχει μια σύνδεση της εκμάθησης της ενσυναίσθησης με τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού. Εφόσον τα παιδιά που εμπλέκονται στον σχολικό εκφοβισμό, που παρουσιάζονται ως θύτες, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ενσυναίσθησης και χαρακτηριστικά όπως μελαγχολία, ανυπακοή, παρορμητικότητα, η ενσυναίσθηση μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που θα τους βοηθήσει. Αντιθέτως, όταν αυτή υπάρχει μέσα στο σχολικό περιβάλλον με διάφορες δράσεις, φαίνεται ότι η επιθετική συμπεριφορά μειώνεται.
Αυτό το οποίο παρατηρούμε στις παραβατικές συμπεριφορές και κυρίως σε αυτά τα παιδιά είναι ότι διακατέχονται από θυμό, παρορμητικότητα και έλλειψη ενσυναίσθησης. Ο θυμός ακουμπάει πολύ στα ζητήματα της οικογένειας. Εδώ μπορεί να δούμε διάφορα ζητήματα που να φέρει το παιδί μαζί του και αυτός ο θυμός είτε δεν εκφράζεται στην οικογένεια, είτε δεν μπορεί με κάποιον τρόπο να βγει για διάφορους λόγους, οπότε έρχεται και εκφράζεται σε ένα άλλο περιβάλλον που προφανώς είναι το σχολείο. Η παρορμητικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που φαίνεται στη συμπεριφορά των παιδιών αυτών, όπως και πολλές φορές η έλλειψη συγκέντρωσης, η διάσπαση προσοχής και φυσικά το κομμάτι των συναισθημάτων. Είναι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λένε, μου μεταφέρουν ότι είναι σαν να μην αισθάνεται, σαν να είναι κενό, σαν να μην τον νοιάζει τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν πως ένα παιδί έχει αυτή την εικόνα. Βέβαια, τις περισσότερες φορές το δύσκολο οικογενειακό ιστορικό αποτυπώνεται σε αυτή την εικόνα του παιδιού. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει εκεί που εμποδίζει σε σχέση με το συναίσθημα. Όμως, υπάρχουν κάποια ευχάριστα, τουλάχιστον που έχουν γίνει ανά τον κόσμο. Σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ, το παράδειγμα της Δανίας, σε σχέση με την εκμάθηση του μαθήματος της ενσυναίσθησης στα σχολεία. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και έχουν δημοσιευθεί και πολλά έργα, βιβλία, σε σχέση με τον τρόπο που μεγαλώνουν οι Δανοί τα παιδιά τους, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου ουσιαστικά το μάθημα της ενσυναίσθησης μπήκε στα σχολεία ακριβώς για την αντιμετώπιση του ζητήματος του σχολικού εκφοβισμού. Το 1998 τα ζητήματα του σχολικού εκφοβισμού ήταν στο 40% και το 2018, μετά από πολλά χρόνια εκπαίδευση σε αυτό το μάθημα, έφτασε σε λιγότερο από 5%, δηλαδή σχεδόν εξαλείφθηκε το ζήτημα. Πώς το έκαναν αυτό? Έβαλαν ένα μάθημα σταθερά από το 1993. Αυτό είναι πολύ παλιά για μας. Εμείς τώρα σκεφτόμαστε γενικώς να κάνουμε πολύ πιο συντονισμένες δράσεις σε αυτό. Ένα μάθημα ενσυναίσθησης που απευθύνεται σε μαθητές 6 έως 16 ετών. Οι μαθητές μαθαίνουν σε αρμονία να συζητούν τα προβλήματα της τάξης, να αναζητούν λύσεις ομαδικά, να έχουν το ζήτημα της ενεργητικής ακρόασης. Η ενσυναίσθηση κατευθύνεται πολύ και καθορίζεται από την ενεργητική ακρόαση, ότι ακούω προσεκτικά τον συμμαθητή μου. Περιμένω να ολοκληρώσω, προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει και μετά μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ως εκ τούτου, δημιουργούσε την συνθήκη και δημιουργεί τη συνθήκη της ομαδικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοϋποστήριξης, της ενεργητικής ακρόασης. Ένα άλλο σημαντικό που έχουν είναι ότι δεν δημιουργούν την έννοια του ανταγωνισμού στα παιδιά. Δεν δίνονται βραβεία και τρόπαια. Εμείς το έχουμε πάρα πολύ εδώ και ξεχωρίζουμε τους μαθητές με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι από πολύ νωρίς μαθαίνουν τι ουσιαστικά να μοιράζονται και να καταλαβαίνουν ότι για να πετύχουν κάτι χρειάζονται και τη βοήθεια του άλλου. Άρα την υποστήριξη και την αλληλεγγύη. Έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι και έχουν κρίνει ότι είναι πολύ σημαντικός ο ελεύθερος χρόνος για το παιχνίδι και μαθαίνουν ουσιαστικά να είναι και να λειτουργούν ως ομάδα. Δημιουργούν ομάδες διαφορετικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων για να φέρουν σε πέρας μία αποστολή, μία ξεχωριστή αποστολή και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν ότι ουσιαστικά για να καταφέρουν αυτό φτάνουν σε ένα σημείο να συνεργαστούν όλοι μαζί, άρα καταλαβαίνουν την αξία της συλλογικότητας. Μαθαίνουν να ακούνε, μαθαίνουν να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, οπότε μπορούν να αναπαριστούν και με διαφορετικούς τρόπους τη θλίψη, τη χαρά, το φόβο, την απογοήτευση. Οπότε όλα αυτά φέρνουν στην επιφάνεια και τα συναισθήματα, τα αναγνωρίζουν, τα ονοματίζουν και μπορούν να εκφράζονται πια πιο εύκολα. Η συνεργασία, λοιπόν, και η διάδοση αυτής της αξίας είναι τα πιο βασικά για αυτό το κομμάτι και κρίνω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουμε ή να βρούμε έναν τρόπο να το εντάξουμε ίσως και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφορικά με τα δικά μας δεδομένα, αναφέρω εδώ για το κλείσιμο κάποιες προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα στους σχολικούς χώρους, συμβαίνουν και σε επίπεδο εκπαιδευτικών, με επιμορφώσεις και όλα τα σχετικά, συμβαίνουν και σε επίπεδο μαθητών. Αυτό που έχω δει και έχω αναγνωρίσει είναι ότι συμβαίνουν κάπως αποσπασματικά. Δεν υπάρχει μία συνέχεια, δεν υπάρχει μία σταθερότητα σε αυτό και δεν υπάρχει και μία αλληλουχία. Επίσης, οι εποχές αλλάζουν, τα φαινόμενα αρχίζουν και διαφοροποιούνται. Μία εκπαίδευση στη διαχείριση ζητημάτων ενδοσχολικού εκφοβισμού στο παρελθόν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που βιώνουμε σήμερα, που οι μορφές έχουν αλλάξει. Έχει μπει και ο διαδικτυακός εκφοβισμός μέρος αυτής της πραγματικότητας.
πνευματικότητας. Οι ηλικίες είναι διαφορετικές, μικρότερες κτλ. Οπότε χρειάζονται συνεχώς εκπαιδεύσεις, επιμορφώσεις και όλα τα σχετικά. Όμως, παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε σχολεία, δράσεις συντονισμένες για την έννοια της ενσυναίσθησης, όχι μόνο ότι είναι ο εκφοβισμός, για την έννοια της αλληλεγγύης. Πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πριν εμφανιστούν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, στο γυμνάσιο που τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε μπροστά μας, αποφασίζουμε να κάνουμε δράσεις. Όμως, κάτι αν ξεκινήσει πολύ πιο πριν από την περίοδο του νηπιαγωγείου, μπορεί να είναι πολύ σωτήριο και με πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί μαθαίνει το παιδί από τότε μία συμπεριφορά με κανόνες, με όρια, με σεβασμό προς τον άλλον. Οπότε ίσως πρέπει να γίνουν τα πράγματα και λίγο νωρίτερα από αυτό που έχουμε μάθει μέχρι τώρα να γίνεται. Σίγουρα ζητήματα που αφορούν την αποδοχή της διαφορετικότητας, ομάδες που μπορούν να λειτουργήσουν τα παιδιά μέσα σε αυτές, ομάδες συμβουλευτικής με ψυχολόγους που ήδη υπάρχουν, κοινωνικούς λειτουργούς που μπορούν και αυτοί να έχουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό στα σχολεία με σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές, αλλά και για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία με την οικογένεια που γίνεται, αλλά πρέπει να γίνεται και πιο συντονισμένα, ώστε να προλάβουμε συμπεριφορές όταν βλέπουμε έστω και τα πρώτα σημάδια μιας παρορμητικής συμπεριφοράς, μιας παραβατικής ή εναντιωματικής, και μια κουλτούρα συνεργασίας που θα αφορά τόσο το σχολικό περιβάλλον, όσο και την οικογένεια και γενικά την κοινότητα από εκεί και πέρα, γιατί εμφανίζονται πολλά φαινόμενα και εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.